Η μάχη για τη διαδοχή στο ΣΥΡΙΖΑ έχει εισέλθει στην τελική ευθεία και έχω τη χαρά σε αυτό το σημείο να φιλοξενώ στο στούντιο της Κρήτη TV την κυρία Έφη Αξιόγλου. Είναι υποψήφια για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς που την αποδεχθήκατε. Λοιπόν, κυρία Αξιόγλου, έχετε χαρακτηριστεί ευθύς εξ αρχής ως φαβορή. Και η αλήθεια είναι ότι τρέξατε μία καμπάνια χωρίς ιδιαίτερες τυμπανοκρουσίες. Με ένα πολύ πυκνό και ουσιαστικό πρόγραμμα. Θέλω λίγο να μου πείτε τι είναι αυτό που σας λέει ο κόσμος στις κατατόπους περιοδίες σας. Πράγματι, μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, που ξεκίνησε η διαδικασία για τη διαδοχή του, από τη δική μου πλευρά έκανα μία προσπάθεια να πραγματοποιήσω μία ουσιαστική καμπάνια, αν θέλετε. Δηλαδή, να βρεθώ σε όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη της Ελλάδας και να συνομιλήσω με φίλους και με μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να αντιληφθώ τις αγωνίες τους και να τους περάσω το δικό μου, τη δική μου πρόταση πολιτική και οργανωτική για την επόμενη μέρα. Το βασικό ζήτημα που μου τίθεται από την πλευρά των φίλων και των μελών είναι μια αγωνία για την επόμενη μέρα, η οποία είναι μια αγωνία για την κοινωνία και για την πορεία σε ό,τι αφορά την χώρα. Δεν είναι μια αγωνία εσωτερική, πόσο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ισχυρός για να μπορούμε να είμαστε ένα μεγάλο κόμμα, αλλά τι θα γίνει με την ελληνική κοινωνία. Εγώ θεωρώ υγιές αντανακλαστικό ότι δεν βρισκόμαστε στη φάση της απογοήτευσης, γιατί εντάξει και το αποτελέσμα των εκλογών είναι κοντά, αλλά βρισκόμαστε στη φάση της ανασύνταξης. Έχει ιδιαίτερα θετική σημασία για μένα το γεγονός ότι σε αυτές τις συναντήσεις προσέρχονται, στις συγκεντρώσεις προσέρχονται και άλλοι άνθρωποι που δεν είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ενδιαφέρονται να ακούσουν, ενδιαφέρονται να μιλήσουν και έχουν αγωνία. Η αγωνία συμπυκνώνεται στο εξής, ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα άλλο σχέδιο πολιτικό για τη χώρα και για την κοινωνία, για την συντριπτική πλειονότητα των Έλληνων πολιτών από αυτό που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε επίπεδο απολογισμού, μετά την ήττα στις εκλογές, ποια ήταν η πιο οδυνηρή αλήθεια την οποία αντιμετωπίσατε εσείς προσωπικά σε ένα επίπεδο απολογισμού, αν θέλετε. Τι έφταξε. Αυτή την έννοια. Εντάξει, έχουν λεχθεί πολλά για το ζήτημα αυτό. Θα γίνει και συγκροτημένος διάλογος στο συνέδριό μας του Νοεμβρίου πια. Είναι προφανές ότι σε ένα περιβάλλον απλής αναλογικής ο ΣΥΡΙΖΑ έτεινε χειραφιλία στις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Οι άλλες προοδευτικές δυνάμεις μάλλον έβρισκαν ευκαιρία να κάνουν μονομέτωπο στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό δημιουργούσε μια εντύπωση στους πολίτες ότι δεν θα υπάρξει βιώσιμο κυβερνητικό σχήμα, άρα και σταθερότητα κυβερνητική. Έπαιξε σίγουρα το ρόλο του. Σίγουρα έπαιξε το ρόλο του ότι υπήρχε μια πολυφωνία από την πλευρά τη δική μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον τρόπο που δημόσια τοποθετούνταν τα στελέχη μας, και αυτό προβλημάτιζε τους πολίτες ως προς την, δυνατότητά μας να εκπέμψουμε ένα σταθερό σήμα και στίγμα. Θεωρώ όμως ότι, επειδή και το αποτέλεσμα δεν ήταν μια μικρή διαφορά, δείχνει ότι την περίοδο 19-23, δηλαδή την περίοδο που ήμασταν αντιπολίτευση, δεν βρεθήκαμε τόσο κοντά στην κοινωνία όσο θα έπρεπε. Είναι... Δηλαδή, σαν να ασθένησαν οι δεσμοί μας με την κοινωνική πλειοψηφία. Είναι πάντως μια δύσκολη διαδρομή η ανασύνταξη και σε υπαρξιακό αλλά και σε δομικό επίπεδο, αν θέλετε. Δεν αρκεί μόνο το ποιος θα καταφέρει να κερδίσει το Μητσοτάκη. Συμφωνώ ότι είναι πολύ πιο ουσιαστικό το ζήτημα από το να πεις ότι εγώ μπορώ να τον κερδίσω ή εγώ μπορώ περισσότερο να τον κερδίσω. Εντάξει, μπορεί κανείς να κάνει μια πλειοδοσία σε αυτό. Το θέμα είναι ουσίας. Και εδώ, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι πολιτικό σχέδιο. Το πολιτικό σχέδιο κοινά στη δικιά μου περίπτωση από την βαθιά πεποίθηση, από κάτι που ακούγεται απλό, δεν είναι τόσο εύκολο στην πραγματικότητα να το εμπεδώσουμε αυτή τη στιγμή. Ότι η ελληνική κοινωνία, ότι εμείς μπορούμε, αξίζουμε, οφείλουμε να ζήσουμε καλύτερα. Και σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας την οικονομική, και σε ό,τι αφορά το αίσθημα ασφάλειας, και σε ό,τι αφορά ζητήματα με μεγάλες κρίσεις, παράδειγμα την κλιματική και τις τεράστιες πυρκαγιές, για παράδειγμα, που βιώνουμε σήμερα. Μπορούμε να ζούμε καλύτερα. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε εμπεδώσει στην ελληνική κοινωνία ένα αίσθημα φόβου. Ότι και ένα αίσθημα καθήλωσης ότι αυτό που ζούμε σήμερα, εγώ δεν βλέπω πολίτες γύρω μου ευχαριστημένους από την καθημερινότητά τους, παρά αυτά τους έχει εμπεδώσει το αίσθημα ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε. Άρα το δικό μας στοίχημα αυτή τη στιγμή είναι να πείσουμε τους πολίτες ότι μπορούμε και αλλιώς. Και μάλιστα μπορούμε πολύ καλύτερα και ως χώρα και ως κοινωνία. Αυτό όμως χρειάζεται να περιγράφεις το σχέδιό σου και να δίνεις συγκεκριμένες λύσεις.
Εγώ επιμένω σε τέσσερα μέτωπα, στρατηγικά, όπου πρέπει να μπουν μπροστά. Το πρώτο αφορά το κράτος και τη λειτουργία του κράτους. Είναι δεδομένο ότι μας έχει απογοητεύσει όλους τους πολίτες ο τρόπος που λειτουργεί το κράτος. Το δεύτερο αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν αρκεί να συζητάμε μόνο για το πώς θα γίνει η διανομή, αλλά πρέπει να συζητήσουμε επιτέλους για την παραγωγή σε αυτόν τον τόπο. Αγροτικό τομέα, κτηνοτροφία, βιομηχανία. Έχει πολύ σοβαρή δυνατότητα παραγωγής αυτός ο τόπος πέρα από αυτό το μοντέλο της υπερτουριστικοποίησης. Το τρίτο αφορά την εργασία και αν επεκτείνεις τα εργασιακά δικαιώματα ή τα συρρυκνώνεις αντιθέτως όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία. Και το τέταρτο αφορά τα δικαιώματα, τα πολιτικά, τα κοινωνικά, τα ατομικά δικαιώματα ώστε να έχουμε μια πραγματικά ενεργή δημοκρατία. Πάντως σε ό,τι αφορά την ταυτότητα, έχετε πει ότι δεν σκοπεύετε να στρίψετε το τιμόνι προς τα αριστερά. Αυτό που έχω πει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ταυτότητα. Είναι προφανές ότι η αφετηρία του, οι θεωρητικές του καταβολές, οι αξίες του βρίσκονται στην αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως είναι ένα κυβερνητικό κόμμα και επιδιώκει να πείσει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Και να μην αφήσει ζωτικό χώρο στο ΠΑΣΟΚ, φαντάζομαι. Να ασκήσει τη μέγιστη ιδεολογική και πολιτική επιρροή. Δεν χρειάζονται μανούβρες, ούτε χρειάζονται να στρίψει προς τα κάπου ή προς τα κάπου αλλού. Το θέμα είναι να μιλά συγκεκριμένα, με περιεχόμενο και να δίνει στους πολίτες, πέρα από την καταγγελία, να καταγγέλεις δηλαδή μια κακή πρακτική της κυβέρνησης, να περιγράφεις την εναλλακτική πρόταση με συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένες λύσεις, για να μπορούν και οι πολίτες να δουν ότι υπάρχει μια άλλη ρεαλιστική προοπτική. Το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών θεωρείτε ότι είναι ένα πρώτο crash test σε ό,τι αφορά την αποδοχή του νέου Προέδρου ή δεν τα συνδέεται αυτά? Δεν θα δύο. Μπορούσε αυτό να συνδεθεί, γιατί όπως ξέρετε, ήδη τα ψηφοδέλτια για την τοπική αυτοδιοίκηση έχουν ολοκληρωθεί. Και εμείς δεν έχουμε ακόμη εκλέξει πρόεδρο, άρα πώς θα μπορούσε να συνδεθεί αυτό, Εμείς δεν είχαμε πρόεδρο ούτε καν όταν γινόταν η επιλογή των υποψηφίων. Άρα δεν συνδέονται αυτά τα δύο ζητήματα. Μάλιστα. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι η μάχη για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι μια κρίσιμη μάχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τις καθυστερήσεις του, για να είμαι ειλικρινής, παρόλα αυτά υποστηρίζει σοβαρά ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα με πολύ αξιόλογους ανθρώπους, με πολύ αξιόλογες προσωπικότητες και για τους Δήμους και για τις περιφέρειες και νομίζω ότι θα είναι μια σημαντική μάχη γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας πυρήνας παραγωγής πολιτικής. Πάντως η συμμετοχή στο εσωκομματικό πλαίσιο θα είναι ένας δείκτης που θα δείξει είτε προς την ανάκαμψη είτε προς την περαιτέρω αποσυσπήρωση. Είναι σημαντική η συμμετοχή. Είναι πολύ σημαντικό. Και από τη δικιά μου πλευρά κάνω ό,τι μπορώ για να υπάρξει μέγιστη δυνατή συμμετοχή. Διότι είναι σημαντική και για την ίδια τη διαδικασία, είναι σημαντική και για την νομιμοποίηση, είναι σημαντικό και για το σήμα που θα εκπέμψουμε προς τα έξω. Να υπογραμμίσω εδώ ότι μπορούν να έρθουν σε αυτές τις εκλογές και να ψηφίσουν όχι μόνο όσοι είναι ήδη μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άνθρωποι άλλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και θα εγγραφούν εκείνη την ημέρα ως μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Η στήριξη των στελεχών, κατά πόσο θεωρείτε ότι θα επηρεάσει την έκβαση του αποτελέσματος? Εσείς έχετε μία διατασική υποστήριξη. Έχω μία ευρεία υποστήριξη, θα έλεγα, και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, διότι είναι μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Άνθρωποι και στελέχοι εξαιρετικά αξιόλογα, οι οποίοι ένιωσαν την ανάγκη να δηλώσουν τη στήριξή τους γιατί θεωρούν ότι το πρόσωπό μου εκφράζει μια συνέχεια η οποία μπορεί να δώσει προοπτική στο χώρο μας. Ωστόσο, μια τηλεμαχία δεν θα βοηθούσε? Δεν θα έδινε μια πληρέστερη εικόνα ήμουνα εξ αρχής θετική και ανοιχτή στο να γίνει debate, αυτό το ξέρουν και οι συνυποψήφοι μου. Δυστυχώς δεν ευόδωσε η συνεννόηση, τα προγράμματα ήταν διαφορετικά, ίσως ο χρόνος ήταν επυκνός. Τώρα βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από την κάλπη, οπότε ο καθένας κάνει τις περιοδίες του και ολοκληρώνει τις εκδηλώσεις του. Νομίζω ότι έχουμε δώσει παρόλα αυτά μεγάλη βαρύτητα όλοι οι υποψήφοι, έχουμε δώσει συνεντεύξεις, έχουμε τοποθετηθεί σε έντυπα, στον ηλεκτρονικό τύπο, στις τηλεοράσεις, έχουμε κάνει όλοι πολλές περιοδίες στη χώρα. Νομίζω ότι οι ψηφοφόροι θα δείξουν και την ημέρα της εκλογής, τη 10η του Σεπτέμβρη, μια ξεκάθαρη εικόνα. Επειδή πολλής λόγος γίνεται για το πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη, θέλω λίγο να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι όλο αυτό αναθέρμανε εκ νέου το ενδιαφέρον του κόσμου προκειμένου να πάει στην κάλπη και να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία ή αν έστρεψε τα φώτα σε λάθος πεδίο εν τέλει. Εγώ δεν έχω σχολιάσει την υποψηφιότητα κανενός από τους υπόλοιπους συνυποψηφίους μου, οπότε δεν θα το κάνω και τώρα. Είναι μια απολύτως ανοιχτή διαδικασία. Αυτό έχουμε αποφασίσει συλλογικά, ότι οποιοδήποτε ενδιαφέρεται μπορεί να καταθέσει το πολιτικό του σχέδιο, το οργανωτικό του σχέδιο, τη δικιά του διαδρομή και να κριθεί από τους ψηφοφόρους. Από αυτή την έννοια, η υποψηφιότητά του είναι απολύτως ευπρόσδεκτη. Γέννησε βέβαια και πολλές διαφωνίες αυτή η υποψηφιότητα. Ακούστηκαν πολλά.
Έτσι, ο κάθε σύντροφος έχει το δικαίωμα να σχολιάσει τις υποψηφιότητες των άλλων. Σε ό,τι με αφορά δεν θα το κάνω. Δεν το έκανα σε καμία στιγμή αυτής της πορείας. Νομίζω ότι κινηθήκαμε με μια αξιοπρέπεια στο δημόσιο διάλογο και με ένα αίσθημα συλλογικότητας. Στο τέλος της μέρας θα είναι οι ψηφοφόροι αυτοί που θα επιλέξουν. Η παραίτηση του κυρίου Τσίπρα, κατά την άποψή σας, έφερε μια περαιτέρω διάσπαση ή λειτουργήσε ως συγκολητική ουσία? Και πώς σας φάνηκε και η στάση που τήρησε? Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε την απόφαση που είναι πανελληνίως γνωστή, μια προσωπική απόφαση που, όπως ο ίδιος την εξέφρασε, παραμέρισε για να περάσει το νέο κύμα. Αυτή ήταν εξάλλου και η διατύπωσή του. Για μας προφανώς ήταν επώδυνο, διότι ως χώρος ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε το σημείο αναφοράς, το πολιτικό σημείο εκείνο στο οποίο όλοι κοιτούσαμε και, ας μην κρυβόμαστε, ήταν ο ιδρυτής κατ' ουσίαν του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Άρα για μας υπήρξε ένα σημαντικό κενό. Ωστόσο, θα έλεγα ότι έδειξε καλά αντανακλαστικά το κόμμα μας. Δηλαδή, γρήγορα πήραμε αποφάσεις, ανασυνταχθήκαμε, βάλαμε κάτω ένα χρονοδιάγραμμα και προχωράμε με μια έτσι συντροφικότητα στην επόμενη μέρα. Υπάρχει, όπως λέω, η αγωνία για την ανασύνταξη και όχι η απογοήτευση ή η θλίψη. Ο ίδιος έχει πει ότι θα είναι παρόν και θα είναι παρόν, αυτό είναι βέβαιο. Είναι μέσα στη ζωή του κόμματος και μέσα στη ζωή της παράταξής μας, από το σημείο που ο ίδιος θα το κρίνει. Επέλεξε να μην παρέμβει σε αυτήν την διαδικασία εκλογής Προέδρου, γιατί ξέρετε ότι αν με κάποιον τρόπο εκφραζόταν, θα ήταν μάλλον επικαθοριστικό, δεδομένου και του συναισθηματικού δεσμού που έχουν όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ μαζί του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, ήταν και μια ορθή απόφαση. Λοιπόν, έχετε πει και το κάνατε και πράξη, δεν σχολιάζετε ποτέ τους συνυποψηφίους σας. Ωστόσο, κλείνοντας και κοιτώντας και τον κόσμο στα μάτια, τι θα θέλατε να τους πείτε γιατί να επιλέξουν την Έφη Αχτσιόγλου? Γιατί πιστεύω ότι η δική μου υποψηφιότητα, πιστεύω ότι με μένα ως πρόεδρο του κόμματος μπορεί να υπάρξει η αναγκαία ανασύνταξη του χώρου, μπορεί πραγματικά να δοθεί πνοή και προοπτική στην ελληνική κοινωνία για μια καλύτερη καθημερινότητα και μπορεί πραγματικά να έχουμε μια πολιτική δουλειά και παρέμβαση που να μας κάνει όλους και όλες περήφανες για τις αρχές μας, για τις αξίες μας, για την παραγωγικότητά μας σε συγκεκριμένες λύσεις, για να είμαστε τελικά χρήσιμοι σε αυτή την κοινωνία. Γιατί στο τέλος της μέρας το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν υπάρχουμε στην πολιτική για να αυτοαναπαραγόμαστε, αλλά για να εξυπηρετούμε το κοινωνικό σύνολο. Και νομίζω ότι με τη δικιά μου προεδρία αυτό θα μπορέσει να γίνει καλύτερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά σε αυτό το σημείο και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Να είστε καλά.